Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις, καλά είσαι? Τι γίνεται? Καλησπέρα. Με Αλέξη και Νίκο εδώ λέμε, είναι δυνατόν να έχει Καλαμάτα ΠΑΟΚ και να μην πάρουμε το Σωτήρη να μιλήσει, να τον ακούσει ο κόσμος εδώ? Εννοείται. Εννοείται για τις δύο ομάδες, έτσι, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ και τον ΠΑΟΚ, είναι γνωστό αυτό. Οπότε δύο μελανόλες και στις μεγάλες συναντιόνται. Σωτήρη, πες στους ακροατές μας ότι ήσουν Θεσσαλονίκη εδώ, μικρότερος, όταν σπούδαζες και τα λοιπά. Όταν σπούδαζα, έμεινα στη Θεσσαλονίκη 7 χρόνια δουλεύοντας παράλληλα και στα Σπορ του Βορρά. Ήταν πολύ θρυλικά τότε Σπορ του Βορρά. Πήρες την ευλογία κι εσύ, πήρες την ευλογία. Βέβαια, βέβαια. Χιλιάδες φύλλα, τότε πραγματικό μονοπόλιο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμάμαι ότι όταν πρώτο ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ακούω ένα ταξιτζή να σταματάει σε ένα περίπτερο και να λέει: πιάστε ένα μπούζα. Δεν λέγανε Σπορ του Βορρά, πιάστε ένα μπούζα. Ταξιτζή στο περίπτερο. Και πραγματικά τότε το κατάλαβα, γιατί μπούζα μου θύμισε το όνομα Καλαμάτα Μεσσηνία. Είναι ο κύριος Μίμης από ένα χωριό, το Πετρίτσι Μεσσηνίας. Ήταν οι γονείς του εδώ, ο φοροφύλακας ο πατέρας του τότε. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στην νομική. Και αυτός τότε και πραγματικά στη συνέχεια μεγαλούργησε. Έκανε μια τρομακτική εφημερίδα. Έτσι. Που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των αντιπάλων, όχι μόνο. Και της Αθήνας. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, Σωτήρη, στην Καλαμάτα? Πώς είναι, πώς. Παραδόξως θα έλεγα, επικρατεί πέρα από μια χαρά που έπεσε η ομάδα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρεί τρομερά ερίσματα στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα και την Νότιο Πελοπόννησο. Υπάρχει μια αισιοδοξία για την τελική, όχι για την πρόκληση, αλλά για μια θετική εμφάνιση της Καλαμάτας, για μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Η Καλαμάτα το έχει δείξει στο κύπελλο Ελλάδος με μεγάλες ομάδες, ομάδα Β εθνικής κατηγορίας και Γ και Football League, όταν απέκτησε την ομάδα της Λάρισας, η οποία ήταν στην άλλη εθνική κατηγορία πριν από δύο χρόνια, το 2020. Φέτος και μάλιστα σε διπλό αγώνα, νικώντας 3-0 στην παραλία. Φέτος απέκτησε απέναντι το Πανατολικό και πιστεύουν ότι αν μη τι άλλο η ομάδα της Καλαμάτας, που είναι και πολύ ενισχυμένη φέτος με στόχο μόνο και αποκλειστικά την άνοδο και την επιστροφή μετά από 23 χρόνια στην άλλη εθνική κατηγορία, πιστεύουν ότι με τον ΠΑΟΚ θα έχει μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση και παρουσία. Σίγουρα αυτό. Γενικά φέτος η χρονιά πώς έχει ξεκινήσει? Η ομάδα καλή είναι. Σωτήρη, ομάδα πάρα και πολύ καλή. Ο Νίκος Αναστόπουλος θα έλεγα ότι δεν αστείευεται. Είναι γεννημένος πρωταθλητής. Όπου παίζει, ό,τι κατηγορία και αν είναι, στόχος του είναι το πρωτάθλημα. Φέτος το απέδειξε πριν από δύο χρόνια στην Καλαμάτα, που την ανέβασε στην Β' Εθνική από την Football League, χωρίς να δεχτεί ούτε γκολ στο δημοτικό στάδιο παραλίας η Καλαμάτα. Φέτος η ομάδα ενισχύθηκε πάρα πολύ με τέσσερις εξαιρετικές μεταγραφές μπροστά: Αρναρέλης, Πασάς, Ρόβας και Βασιλόγιαννης. Μαζί αυτοί οι τέσσερις πέρυσι είχαν σημειώσει πάνω από 80 στην Β' Εθνική. Ο Ρόβας και ο Πασάς, βέβαια. Ο Ρόβας ο δικός μας εδώ από τον Ηρακλή και ο Πασάς πάλι από τον Ηρακλή. Ναι. Ο Πασάς, ο οποίος. Και μετά Βέρεια. Ο πρώτος σκόρερ πέρυσι με τη Βέρεια σε όλη τη Football League. Σωστό. Σε όλη τη Super League 2. Οπότε υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι αν μη τι άλλο η ομάδα θα είναι πρωταθλήτρια φέτος στον Νότιο Όμιλο, που ανεβαίνει κατευθείαν στην άλλη εθνική κατηγορία. Ο Γιώργος Προστάς, ο πρόεδρος από την Αμερική, έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα. Υπολογίζεται ότι στα τρία χρόνια αυτά που είναι στην Καλαμάτα έχει δαπανίσει περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα θέματα, για τη μαύρη φύλλα, για εγκαταστάσεις, για παίκτες, για μεταγραφές, για βοηθητικά. Και φέτος περιμένει και αυτός να ανέβει στην Αθηνική να κάνει και μια απόσβεση. Γιατί στη Β και στη Γ μόνο βάζει. Ναι. Δεν παίρνει σε χρήματα. Σωστά, δεν σωστά. Ουσιαστικά από πουθενά. Ουσιαστικά από πουθενά. Εντάξει, η ομάδα πάει να βγει πάντως εδώ που τα λέμε. Φαίνεται. Σίγουρα. Έχει δύο αγώνες μέχρι τώρα. Έχει δει εύκολα τον Ιερόδοτο στην Καλαμάτα και τον Ολυμπιακό Β στο Ρέντι. Mm-hmm. 0-2 και 2-0. Τώρα παίζει μεγάλο τέρμι την Παρασκευή. Πελοποννησιακό ντέρμπι με την Παναχαϊκή, η οποία και αυτή έχει δύο νίκες. Ναι. Την Παρασκευή, δυστυχώς, γιατί έτσι δεν βοηθάει την προσέλευση του κόσμου. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξει λίγο η Αυστρία. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να παίζει την Παρασκευή 3 ώρα. Πουλ εργάσιμη ημέρα. Ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και να το δείχνει και τηλεόραση. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο εισπρακτικά
Είναι μείον αυτό για όλες τις ομάδες. Εκεί που η Καλαμάτα περίμενε χιλιάδες κόσμου το ντέρ με την προοδευτική, με την Παναχαϊκή, τώρα αναγκάζεται να θυμηβαστεί το γεγονός αυτό. Και να έλεγες ότι παίρνει πολλά λεφτά από την ΕΡΤΡΙΑ, ψίχουλα. Πραγματικά ψίχουλα. Σωστά. Οπότε είναι, αυτό πρέπει να το κοιτάξει. Ας δείχνει λιγότερους αγώνες. Ας τους βάζει σε ώρες κανονικές που να μπορεί να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτό είναι σημαντική. Με τον ΠΑΟΚ βέβαια θα είναι 3 ώρα λογικά το παιχνίδι, αν είναι Τετάρτη. Mm-hmm. 3 ώρα, γιατί η προβολή της παραλίας είναι χαμηλή. Δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα, οπότε δύσκολο να πάει μετά τις 3 το παιχνίδι. Ναι. Τετάρτη. Τώρα με το Γιώργο το Μήνο λέει θα κάνεις μετάδοση μαζί με το Γιώργο το Μήνο. Το Γιώργο το Μήνο το είπα χθες, το άφησαν και στην Ερασπορ. Ναι. Πιστεύω θα γίνει αυτό, είναι μεγάλη χαρά για μένα και όνειρο να περιγράψω την Καλαμάτα στην Τούπα. Έχω δει τόσους αγώνες εκεί, όχι όμως με τη μαύρη θύελα. Όχι όμως με τη μαύρη θύελα. Θέλω να βάλω ένα γκολ, έτσι. Θέλω να βάλω ένα γκολ. Ένα γκολ. Στο Καραϊσκάκι πριν από 2 χρόνια. Θα το φωνάξεις, Σωτήρη, θα το φωνάξεις. Θα το φωνάξω και φωνάξεις. Ζητώ την κατανόηση και την αγάπη του κόσμου του ΠΑΟ να το δεχτεί αυτό. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να προκαλέσω μέσα στην Ιερή Τούμπα. Αλλά θέλω ο κόσμος, επειδή ξέρω ότι με αγαπάει, όπως και εγώ, θέλω να δείξει την κατανόησή μου. Και ας φάω 4, χτύπα ξύλο. Δεν πειράζει. Θέλω να βάλω ένα γκολ. Ένα γκολ. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Ένα γκολ με τη μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα να το περιγράψω. Αυτό θέλω. Σωτηρή. Και να έχω το Γιώργο το Μήνο, να το πικάρω και να είναι το 0-1. Και ας φάω 4. Η Καλαμάτα 15 φορές έχει παίξει το παρελθόν με τον Πάκο, ούτε μία φορά τον έχει νικήσει. Αυτό το έβλεπα χθες. Ναι. Εντάξει. Έχει κακή παράδοση, αλλά έχει καλή παράδοση ο Αναστόπουλος απέναντι στον Πάκο. Έχει πάρει διπλό στην Τούμπα και με την Καλυθέα και με τον Μπαζιάννενα. Έχει πάρει διπλό και με τον Όφη έχει φέρει σοπαλίες, έχει πάρει νίκες. Κακά τα ψέματα. Είναι τεράστια η διαφορά δυναμικότητα. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά είναι ποδόσφαιρο. Είναι απέτηση όμως να έχει αξιοπρεπής. Αυτό είναι μεγάλη χαρά και απέτηση. Και όνειρο. Ναι, το ποδόσφαιρο όμως είναι ποδόσφαιρο. Αλλά είναι διπλό το μάτς. Αν ήταν ένα το παιχνίδι στην παραλία, θα πίστευα πιο πολύ στο κόσμο. Ναι. Τώρα πιστεύω σε μια αξιοπρεπέστατη παρουσία και ένα γκολ. Το έχω κάνει έτοιμο αυτό πια. Ένα γκολ μέσα στην Τούμπα. Θα πω και στο Λουτσέσκου, άμα τον βρω, να κάνει λίγο τα στραβά μάτια. Άσε να βάλουμε ένα γκολ. Μάλιστα στο Καραϊσκάκι είχα μαντέψει και το σκορ, έτσι. Είχα πει 4-1, με είχαν ρωτήσει από κάποια κανάλι εκεί και είχα πει 4-1. Είχε 4-1, αλλά έβαλα γκολ. Το βάλω στο 3-0. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είχε μια ουσία. Σωτήρη, θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά, να σε δούμε από κοντά. Ναι, και εγώ χαρώ, μεγάλη μου χαρά που μίλησα μαζί σας και η αγάπη μου για τη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη. Είναι 8 σχεδόν χρόνια από τη ζωή, τα καλύτερα χρόνια. Με έκανε άνθρωπο η Θεσσαλονίκη, το λέω αυτό και το αναγνωρίζω. Ωραίος. Και δεν το λέω μόνο τώρα σε εσά. Ναι. Το έχω πει και παντού και στην Αθήνα σε εκπομπές που με καλούν και στις μεγαλύτερες εκπομπές, πιο μεγάλη από εσά δεν νομίζω να υπάρχει, αλλά και σε άλλες εκπομπές, όπου στη Θεσσαλονίκη οφείλω πάρα πολλά. Δεν τα ξεχνάω την αγάπη που με αγκάλιασε. Όλοι οι άνθρωποι από την πρώτη μέρα που έφτασα, και μέσα ήρθα από την Καλαμάτα στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι και είχα αεροπορικός και είχε χιόνια. Είχα πάθει σοκ. Έφυγα εδώ από 28 βαθμούς. Από την καλοκαιρία και λες που ήρθα στο βορρά. Όχι χιόνι, τότε που είχε άγρια χιόνια. Είχα σοκαριστεί, αλλά παρά τα αυτά η αγάπη είναι αγάπη. Δεν αλλάζει ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ που τα είπαμε, Σωτήρη, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Έχω πει ότι ο μισός νιώθω Θεσσαλονικιός, έτσι ο μισός. Τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά. Γεια σου, Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ.